Φίλε και φίλοι, αγαπητοί υποψήφοι, χαίρετε. Σήμερα ξεκινούν οι πανελλαδικέ εξετάσει για τα γενικά λύκεια τη χώρα. Η εκκίνηση δόθηκε με το μάθημα τη νεοελληνική γλώσσα. Πριν πούμε τι απαντήσει, επιτρέψτε μου ένα μικρό σχόλιο. Ε, θερμάς θερμά συγχαρητήρια στου συναδέλφου των φροντιστήριων που κάμισα σε διότι η συζήτηση για το θέμα που αφορά τη δημοκρατία και την πολιτικοποίηση ήταν για μα όλο τον χρόνο ανάμεσα στα θέματα υψηλή προτεραιότητα. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να πω ότι τα σημερινά θέματα θα τα χαρακτηρίζαμε ποιοτικά. Είχαμε ένα, μια συζήτηση που θύμιζε το πολιτικό κλίμα των ημερών, θύμιζε εκλογέ, θύμιζε δημοκρατία, πολιτικές αναφορές που έχουν να κάνουν με την ενεργή συμμετοχή στην δημοκρατία, στις πολιτικές εξελίξεις από τους νέους. Ένα κείμενο με πολιτικό χρώμα από έναν δηλωμένο αντιφασίστα ...του προηγούμενου αιώνα της ιταλικής πολιτικής και φιλοσοφικής ζωής... ...τον Ορμπέρτο Μπόμπιο που απεβίωσε πριν 15 χρόνια... ...ένα κείμενο μεστό, γεμάτο, με μία προτεραιότητα... ...σε αυτό που εκείνος λέει ιδανικά της δημοκρατίας, αρχές της δημοκρατίας. Ε, η δομή του κειμένου όμως είχε μεγάλη σαφήνεια με ξεκάθαρες τις θεματικές προτάσεις της παραγράφου, πράγμα που σημαίνει ότι διευκόλυνε την οργάνωση της περίληψης του κειμένου. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις απαντήσεις των θεμάτων και πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για την περίληψη αυτού του κειμένου. Ενδεικτικά μπορούμε να ξεκινήσουμε την ανάγνωση. Διαβάζουμε ο απαντά στις απορίες των νέων σχετικά με την ανάγκη σε μια δημοκρατία να υπάρχουν ενεργοί πολίτες, κανόνες αλλά και υψηλά ιδανικά. Πρώτο επιβάλλεται το ιδανικό της ανοχής στο διαφορετικό εξαιτία των διαχρονικών φαινομένων φανατισμού και πολέμου. Ακολουθεί το ιδανικό της μη βίας και η εφαρμογή κανόνων για να επιλύουν ειρηνικά οι άνθρωποι τις διαφορές τους. Έπεται η ελεύθερη αντιπαράθεση των ιδεών, η οποία επιτρέπει την εξέλιξη της κοινωνίας. Τέλος, το ιδανικό της αδελφότητας συνιστά προϋπόθεση για την επιβίωση της δημοκρατίας, καθώς οι συγκρούσεις ανθρώπων αποτελούν ιστορικό γεγονός. Γι' αυτό κρίνεται απαραίτητη η συνειδητοποίηση ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν κοινή μοίρα. Όσον αφορά τις ασκήσεις, το σχόλιο μας ήταν ότι ήταν πολλές, αρκετές και έκρυβαν παγίδες σε σχέση με την διατύπωση του σε αρκετά σημεία. Άσκηση Β1, σωστού λάθους. Πρώτη πρόταση, κυρίως οι νέοι αμφισβητούν τη δυνατότητα της δημοκρατίας να βασίζεται στους ενεργούς πολίτες. Σωστή Δεύτερη πρόταση, αλλαγή στη σχέση των δύο φύλων δεν εντάσσεται στι ειρηνικέ επαναστάσει. Λάθο. Τρίτη πρόταση, η μακροβιότητα τη δημοκρατία προποθέτει ανάλογη στάση ζωή. Σωστό. Τέταρτη πρόταση, ο φανατισμό και η βία βρίσκονται στον αντίποδα τη ανοχή. Σωστό. Πέμπτη πρόταση, στόχο των δημοκρατικών πολιτευμάτων δεν είναι η ειρηνική επίλυση των κοινωνικών συγκρούσεων. Πάμε στην άσκηση Β2, το Α να εντοπίσετε στο κείμενο δύο περιπτώσεις επίκληση στην αυθεντία και το β για ποιο λόγο χρησιμοποιεί ο συγγραφέα την επίκληση σε κάθε μία περίπτωση. Επίκληση στην αυθεντία πολλά χρόνια είχε να μπει τέτοιου είδου άσκηση. Εδώ έχουμε μία, δύο αναφορές, η μία από την τρίτη παράγραφο με αναφορά στον Καρλ Πόπερ. Εδώ λοιπόν σκοπός είναι η ενίσχυση της αξιοπιστίας του ήθους του πομπού επιβεβαιώνεται το κύρος και η πιστικότητα του συγγραφέα αναφορικά με τη διάκριση δημοκρατικής και μη δημοκρατικής εξουσίας με κριτήριο τη βία ή τη μη βία. Και στην παράγραφο 5, μία αναφορά στο Κέγγελ, στο έργο του Φιλοσοφία της Ιστορίας, ο Χέγγελ χαρακτήρισε την ιστορία ως απέραντο σφαγείο. Να προχωρήσουμε και να δούμε το σκοπό και σε αυτή την περίπτωση που είναι να ενισχυθεί η άποψη του συγγραφέα ότι η ιστορία είναι γεμάτη βίαιες οι υποψήφοι θα μπορούσαν επιπλέον να δηλώσουν ότι ο συγγραφέα με την αναφορά του στην αυθεντία αποδεικνύει κάθε φορά και την βιβλιογραφική του κατάρτιση. Πάμε στην άσκηση β 3α. Αντί να ζητήσουν με την κλασική διατύπωση συνώνυμα λέξεων, ζητούν λέξει με σημασιολογικά ισοδύναμες. Για τη λέξη διδαχή, προτείνουμε διδασκαλία συμβουλή παρένεση. Για τη λέξη χλεβασμού, «έμπεγμου», ονειδισμού. Συμβίωση, συνύπαρξη, συμπόρευση αντιπολιτεύεται, αντιτίθεται, αντιτάσσεται. Να προχωρήσουμε στην άσκηση Β. Β. Σε κάθε ένα από τα παρακάτω αποσπάσματα, να αναγνωρίσετε τη λειτουργία τη γλώσσα στι υπογραμμισμένε φράσει και να αποδώσετε και τη σημασία του μονολεκτικά ή περιφραστικά. Νομίζω κάποιο δυσκόλεψε η διατύπωση λειτουργία τη γλώσσα. Αναφερόμαστε στην κυριολεκτική μεταφορική λειτουργία και το απέραντο σφαγείο και η φράση φωτίζει την πορεία μας έχει να κάνει προφανώς με μεταφορική συνυποδηλωτική λειτουργία της γλώσσας. Όσον αφορά την απόδοση της σημασίας αυτών των φράσεων, αντί για το απέραντο σφαγείο θα μπορούσε κάποιο να προτείνει φωνική σύγκρουση ή μονολεκτικά αιματοκύλισμα. Αντί για το φωτίζει την πορεία μας, κατευθύνει τη δράση της ζωής μας ή καθοδηγεί. Να προχωρήσουμε στην άσκηση β4α. Στα υφολογικά χαρακτηριστικά του δοκιμήνου συμπεριλαμβάνεται πρώτον ο υποτακτικό λόγο και δεύτερον ε, η προφορικότητα στο ύφο. Για καθένα από αυτά τα χαρακτηριστικά οι υποψήφοι θα έπρεπε να εντοπίσουν, απλώ να εντοπίσουν δύο παραδείγματα από το κείμενο. Εδώ ενδεικτικά έχουμε δύο περιπτώσει υποτακτικού λόγου δευτερεύουσων προτάσεων και ε, ε, τι καταγράφουμε. Μία από την παράγραφο τη δεύτερη και μία από την τέταρτη. Σαφώ υπάρχουν Πολλέ προτάσει, δευτερεύουσα και υποταγμένο λόγο και κάποια στοιχεία προφορικότητα του λόγου. Ε, νομίζω οι περισσότεροι υποψήφοι είδαν ε, το ξεκίνημα του κειμένου που είχε κάποια στοιχεία προφορικότητα, που εδώ και σημειώνουμε, όπω είναι οι ερωτηματικέ προτάσει ή η χρήση του πρώτου πληθυντικού προσώπου στην αφήγηση ή παραδείγματο χάρη χωρία όπου έχουμε απλό λεξιλόγιο, όπω για παράδειγμα αυτό που σημειώνουμε στην παράγραφο 2 το τελευταίο παράδειγμα τα έχουμε καθημερινά μπροστά στα μάτια μας. Να προχωρήσουμε στην άσκηση β4β, να εξηγήσουμε τη χρήση της παρένθεσης, δίδεται το σχετικό παράθεμα από την πρέμπτη παράγραφο, όπως συνήθως συμβαίνει και εδώ η παρένθεση δηλώνει, δίδει μια επεξηγηματική πληροφορία και βοηθάει στην κατανόηση του κειμένου στη συγκεκριμένη περίπτωση της προηγούμενης φράσης το ιδανικό της αδελφότητας. Όσο για το υποερώτημα γ ε, στην φράση να αναγνωρίσουμε το είδος της σύνταξης, οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν ότι πρόκειται για ενεργητική σύνταξη και στη συνέχεια να μετατρέψουν στο άλλο είδος, δηλαδή να κάνουν τη σύνταξη παθητική, όπως εδώ σημειώνεται, η διαμόρφωση και εξάπλωση ειρηνικών επαναστάσεων επιτρέπεται μόνο από τη δημοκρατία. Αυτό λοιπόν που θα σχολιάσουμε τώρα αφορά την αναπαραγωγή κειμένου και την έκθεση. Διαβάζω συνοπτικά ότι πρόκειται για... Ε, μια ηλεκτρονική εφημερίδα σχολική και σε αυτό το άρθρο που έπρεπε να γράψουν υποψήφιση ζητείτε α να εστιάσουν στις ενέργειες με τις οποίες ο πολίτης κάνει πράξη τη δημοκρατία στην καθημερινότητά του και β τις δράσεις με τις οποίες το σχολείο μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενεργών πολιτών με δημοκρατικό ήθος. Ένα πρώτο σχόλιο σοβαρό είναι ότι οι λέξεις κάνει πράξη και στο δεύτερο ερώτημα δράσης δεν επιτρέπουν τίποτα άλλο παρά να είναι πολύ συγκεκριμένοι υποψήφοι στις αναφορές τους. Εδώ σημειώνουμε ότι σαφέστατα θα πρέπει να υπάρχει το επικοινωνιακό πλαίσιο που παραμπέμπει στο άρθρο, όπως τίτλους αναφορές στην επικαιρότητα, το απρόσωπο, το ουδέτερο ύφο. Ενδεχομένω στον πρόλογο μία αναφορά και μία σχέση του πολίτη με το πολίτευμα και την βασική υποχρέωση όλων να συμμετέχουν στις διαδικασίες της πολιτικής. Και νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε πρώτα απ' όλα με τις ενέργειες με τις οποίες ο πολίτης κάνει πράξη τη δημοκρατία. Ε, πολλά είχαν να γράψουν νομίζω οι υποψήφοι. Ξαναλέω ότι έπρεπε οι αναφορές τους να είναι συγκεκριμένες. Όπως λέει το ερώτημα να κάνουν πράξη στη δημοκρατία στην καθημερινότητά τους. Το πρώτο που σκέφτεται κανείς είναι η συμμετοχή σε εκλογικές διαδικασίες και μαζί με αυτά ενδεχομένω και η ενεργοποίησή του αυτό που λέμε συνδικαλισμό και υπεράσπιση εργατικών εργασιακών δικαιωμάτων. Η τήρηση των νόμων, πολύ βασική υποχρέωση και η προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών, η επιδίωξη του διαλόγου πολιτικού και ευρύτερου κοινωνικού, άμεσου και έμεσου και μαζί με αυτό προφανώς ως προϋπόθεση η αποφυγή δογματισμού και φανατισμού. Η άσκηση κριτικής απέναντι στην εξουσία η άσκηση ή έκφραση λόγου, αξιολόγησης και κριτικής απέναντι στην πολιτική, η παρακολούθηση της πολιτικής ειδησιογραφίας, η ενημέρωση για όσα συμβαίνουν ως προϋπόθεση για να μπορεί κάποιος να έχει πολιτική άποψη και να την εκφράσει προφανώς στα πλαίσια ενός πολιτικού διαλόγου, η ενημέρωση ως προϋπόθεση της λειτουργίας της δημοκρατίας. Να προχωρήσουμε σε κάποια άλλα σημεία και υποχρεώσει, κάποιου πολίτη αξιοποίηση των μέσων και ιδιαίτερα του διαδικτύου για ενεργοποίηση και έκφραση πολιτικών θέσεων και διαμαρτυρία είναι λοιπόν τα μέσα εργαλεία για να μπορεί ο πολίτη να εκφράζεται και να λειτουργεί πολιτικά. Διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συμμετοχή σε δράσει ή σε εκστρατείε, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση ή κάθε είδου κινήματα διαμαρτυρία για το πολύ βασικό που έχει να κάνει με τα δικαιώματα, με τις ελευθερίες που εξάλλου και οι νόμοι ε, σε μια δημοκρατία διασφαλίζουν. Εθελοντική δράση για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων, κοινωνικών ανισοτήτων, όλο αυτό στα πλαίσια μια συμμετοχή, εθελούσια θελοντική συμμετοχή και η διαβίου μόρφωση, πολύ σημαντική προπόθεση προκειμένου να διαμορφώνει και να αναδιαμορφώνει κάθε πολίτης τις πολιτικές του και οι κοινωνικές του πεπιθήσεις. Ένα κομμάτι της πολιτικής ενεργοποίησης μπορεί να συνδέεται και με το φυσικό περιβάλλον. Προφανώς χρειαζόταν η κατάλληλη σύνδεση με αυτό που λέμε πολιτική συμμετοχή και δημοκρατία και γενικότερα το τελευταίο επιδίωξη μιας ανθρωπιστικής καλλιέργειας προκειμένου μέσα από αυτή ένας πολίτης δημοκράτης να διαμορφώσει το δικό του κοινωνικό και πολιτικό ήθος να πιστέψει στις βασικές πολιτικές δημοκρατικές αρχές. Προφανώς η παιδεία, η καλλιέργεια ως προϋπόθεση για να συμβεί κάτι τέτοιο. Στο δεύτερο ερώτημα ξαναλέμε ότι ζητούνται συγκεκριμένες δράσεις με τις οποίες το σχολείο συμβάλλει, μάλλον μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενεργών πολιτών με δημοκρατικό ήθος. Το πρώτο που σκέφτεται κανείς εφόσον μιλάμε για εκπαιδευτική διαδικασία είναι η πράξη η εκπαιδευτική με τα σχετικά μαθήματα και τα κατάλληλα εγχειρίδια αλλά και τους δασκάλους όπως θα πούμε μετά που έχουν να κάνουν με την κοινωνική και πολιτική αγωγή ή με την πολιτική και όχι μόνο ιστορία, με την κοινωνιολογία, με τη φιλοσοφία μαθήματα που σχετίζονται με έναν πιο άμεσο τρόπο με αυτό που λέμε πολιτική ζωή. Εδώ σημειώνουμε το ρόλο των εκπαιδευτικών, πρώτα απ' όλα ως προτύπων δημοκρατικής συμπεριφοράς, αναφερόμαστε στους θεσμούς, στήριξη των θεσμών, των μαθητικών κοινοτήτων, της Βουλής των Εφήβων, όλα εκείνα που μοιάζουν να αναπαράγουν τις βασικές αρχές εκπροσώπησης σε μια δημοκρατία. Καλλιέργεια δημοκρατικού κλίματος, όπως την βασική βασικότατη ελευθερία λόγου στο σχολείο, έκφραση απόψεων, ενθάρρυνση του διαλόγου, την αξιοκρατία, την ισότιμη μεταχείριση των μαθητών, βασικές πολιτικές αρχές που μπορεί και πρέπει να μαθητής να τη ζει στην καθημερινότητά του την εκπαιδευτική. Ανάθεση ερευνητικών εργασιών ή διαγωνισμοί με τέτοιου είδους κοινωνικό ή πολιτικό περιεχόμενο. Εκπαιδευτικά προγράμματα, επισκέψεις στη Βουλή ή σε άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, εθελοντικές οργανώσεις, κοινωνικά εδρήματα κτλ. Είναι η σχέση και η άμεση επαφή που πρέπει να έχει ένα σχολείο με την τοπική κοινωνία. Να προχωρήσουμε σεμινάρια, διαλέξεις, ενημερώσεις, εκδηλώσεις στο χώρο του σχολείου ή και εκτός με ανθρώπους της πολιτικής ζωής ή εκπροσώπους της κοινωνικής ζωής. Έκδοση σχολικής εφημερίδας, σχολικού ιστολογίου με κοινωνικό και πολιτικό περιεχόμενο. Διοργάνωση εθελοντικών δράσεων για την ενεργοποίηση του πολίτη σε θέματα συλλογικού ενδιαφέροντο. Συνεργασία με τοπικού, κοινωνικού και πολιτικού φορεί. Αυτά όλα ω μια πολιτική ενεργοποίηση του σχολείου. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για τη γόνιμη ανταλλαγή απόψεων με άλλα σχολικά περιβάλλοντα. Διαχείριση ενδοσκολική βία ω μείζον θέμα που σχετίζεται με τη δημοκρατία. Κάτι που αναφέρεται και στο συγκεκριμένο κείμενο που δόθηκε και γενικότερα ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό που νομίζω ότι κάπου θα έπρεπε να αναφερθεί, καθώ είναι εκείνο που συμβάλλει να διαπλαστούν τελικά πολιτικέ συνειδήσει. Αυτό προτείνουμε ω επίλογο. Προφανώ χρειάζεται η συστράτευση και άλλων κοινωνικών φορέων για να φτάσουμε ένα νέο ε, όταν ενηλικιωθεί να έχει πολιτική συνείδηση και ευαισθησία σε θέματα που σχετίζονται προφανώς με τη δημοκρατία την πολιτική και την κοινωνική του καθημερινότητα. Αυτά θα ήθελα να πω σε σχέση με το συγκεκριμένο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Αναλυτικές απαντήσεις αυτήν την ώρα στο νέακρήτη.gr αλλά και στο έντυπο στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Θα είμαστε μαζί την ίδια ώρα τη Δευτέρα για τα μαθηματικά και τα αρχαία ελληνικά του ανθρωπιστικού προσανατολισμού. Χαίρετε.